Θέλετε να μας πείτε τους λόγους της σημερινής κινητοποίησης? Ουσιαστικά είναι τα αιτήματα που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι ουσιαστικά η απαξίωση των υγειονομικών που μετά από τόσες υποσχέσεις όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει εκπληρωθεί σχεδόν τίποτα. Ζητούμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση, να κάνουν επιτέλους προσλήψεις, καμία σκέψη για απογευματινά χειρουργία. Ουσιαστικά το μόνο που θα επιφέρει είναι να βάλει στον πολίτη το χέρι βαθιά στη τσέπη για να πληρώσει για τα χειρουργία που ούτως ή άλλως θα πρέπει να κάνει δωρεάν. Είμαστε εδώ πέρα για να διεκδικήσουμε όχι μόνο για τους γιατρούς, αλλά και για το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αύξηση μισθών. Μιλάμε για διπλασιασμό μισθών, μιλάμε για αύξηση ουσιαστικά του προσωπικού σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει να είναι μαζική η απεργία στις 28 Φλεβάρι. Καλούμε και τους υγειονομικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αλλά και τον λαό να συμμετέχει σε αυτή την κινητοποίηση που ουσιαστικά πρέπει να βροντοφωνάξουμε ότι θα πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Δεδομένης της υποστελέχωσης που προαναφέρεται, ποιο θα μπορούν να λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία και τι αντίκτυπο θα έχουν στα πρωινά? Είναι μια απορία που πραγματικά την έχουμε και εμείς. Με μια τέτοια μεγάλη έλλειψη αναισθησιολόγων, χειρουργών, αλλά κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, πραγματικά πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα απογευματινό χειρουργείο. Περιμένουμε τις διευκρινήσεις του Υπουργού. Είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι σε μια κατεύθυνση επίλυση του προβλήματος, αλλά σίγουρα θα γιγαντώσει το πρόβλημα και ουσιαστικά θα νομιμοποιήσει το φακελάκι. Είμαστε ενάντια και σαν Ομοσπονδία, αλλά και σαν Ένωση απέναντι σε αυτή την προοπτική. Πόσους αναισθησιολόγους έχει το Βοστάνιο? Αυτή τη στιγμή είναι 4 αναισθησιολόγοι. Καλύπτονται οι βάρδιες, αλλά παρόλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι ένα επιπλέον πόστο των απογευματινών χειρουργείων ουσιαστικά δεν θα επιφέρει καμία βελτίωση στην αναμονή των περιστατικών. Θέλετε να μας πείτε για τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στο νοσοκομείο? Το προσωπικό εδώ δεν φτάνει για να γίνουν πλέον ούτε τα στοιχειώδη. Ήδη και άλλοι συνάδελφοι ξέρουν βέβαια περισσότερο ότι για να κάνει κάποιος εδώ μαγνητική τομογραφία θέλει πάρα πολλούς μήνες, γιατί δεν υπάρχει ούτε ιατρικό ούτε και νοσηλευτικό εργαστηριακό προσωπικό. Γενικότερα είμαστε εμείς οι επικουρικοί που καλύπτουμε πάρα πολλές πάγιες και διαρκείς ανάγκες και τώρα οι ανανεώσεις που γίνονται κάθε χρόνο είναι απλά το μαρτύριο της σταγόνας περνάμε. Για τις ελλείψεις του προσωπικού επίσης, οι προσλήψεις που θα κάνουν δεν τις καλύπτουν. Και οι προσλήψεις αυτές θα είναι επί της ουσίας από επικουρικό προσωπικό που θα μονιμοποιηθεί. Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες και νέους συναδέλφους που θα είναι με όλα τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν και όχι συμβασιούχους που δεν μπορούν να πάρουν άδεια ή τους χρωστάνε ρεπό πόσους μήνες. Οι άδειες, όπως ξέρετε και έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι από πρόπερση, που χρωστάνε από το 22. Επίσης, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και το θέμα των χαμηλών μισθών. Έγινε κάποια αύξηση τώρα αρχή του 24, αλλά δεν φτάνει καθόλου με την αύξηση των προϊόντων, των τιμών των προϊόντων και την πληθωρισμό. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει ο μισθός να είναι τουλάχιστον στα επίπεδα του 10, που είναι μειωμένος από τα επίπεδα του 2010 κατά 20-30%. Και επίσης πιστεύουμε ότι η υγεία πρέπει να είναι δημόσια δωρεάν για όλους και όχι με πληρωτά ιατρία ή πληρωτά παραπεμπτικά ή ό,τι άλλο. Σε σχέση με τον οργανισμό του νοσοκομείου, σε τι ποσοστό καλύπτονται οι θέσεις? Η αλήθεια είναι ότι οι θέσεις δεν καλύπτονται και επίσης πρέπει ο οργανισμός που άλλαξε. Η αλήθεια είναι ότι άλλαξε λίγο πρόχειρα και δεν συνέλαβε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Για παράδειγμα, έχει 299 κλίνες και ξέρω το δικό μου παράδειγμα, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον άλλοι 2 διαιτολόγοι. Το εργατικό κέντρο εδώ στηρίζει τον αγώνα των γιατρών. Για ακόμη μια φορά ανεβήκαμε εδώ πέρα στο νοσοκομείο να στηρίξουμε τον αγώνα και των υγειονομικών και των γιατρών και του προσωπικού. Είναι δίκαια τα αιτήματά τους και εμείς γι' αυτό παλεύουμε, δημόσια και δωρεάν υγεία. Βλέπουμε ότι και η σημερινή κυβέρνηση προχωράει στην πλήρη πλέον εξαθλίωση του συστήματος υγείας και στην εμπορευματοποίηση. Βλέπουμε τα απογευματινά ραντεβού υπεπληρωμή. Τελευταίο περιστατικό είναι και τα φάρμακα, η αύξηση την οποία πήραν προχθές. Ένα νέο χτύπημα θα καλούμαστε να βάζουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Εμείς λέμε ότι είναι ακόμα ένας λόγος και αυτή η αύξηση των φαρμάκων αλλά και τα θέματα της υγείας που έχουμε πρωτοστατήσει σε πάρα πολλές κινητοποιήσεις, σαν εργατικό κέντρο μαζί φυσικά με άλλους φορείς. Είναι ακόμα ένας λόγος για να έχει επιτυχία η απεργία της Τετάρτης 28 Φλεβάρι, την άλλη εβδομάδα, στην πλατεία Σαφούς. Εδώ πέρα αγωνιζόμαστε και παλεύουμε όλοι μαζί.